Καλησπέρα κύριε Μαμουλάκη, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Λίγες ώρες μας χωρίζουν πριν από τις 12 τα μεσάνυχτα σήμερα της Παρασκευής, οπότε και η προεκλογική αυλαία επίσημα πέφτει, απαγορεύεται κάθε τι προεκλογικό, τόσο από εσάς όσο και από τα μέσα ενημέρωσης απαγορεύεται να φιλοξενούμε πολιτικούς και υποψήφιους βουλευτές. Θέλω ένα πρώτο απολογισμό. Ποιο ήταν το απόσταγμα της παρούσας προεκλογικής περίοδου για εσάς, για τον ΣΥΡΙΖΑ, στο Ηράκλειο και στην Κρήτη ευρύτερα? Καταρχάς, κύριε Παρδάκη, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, παύλα πρόταση, για αυτό το ενδιαφέρον, όπως πάντα, podcast που κάνετε. Και να πούμε ότι πράγματι βρισκόμαστε πλέον, έφτασε, ολοκληρώσαμε έναν πολύ ενδιαφέρον κύκλο, προεκλογικό κύκλο. Εκτιμώ βέβαια ότι αυτό ενδεχομένως να έχει και μεγάλη συνέχεια, δεδομένη σε εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη και ορίμανσης λόγω της απλής αναλογικής. Ήταν μια ενδιαφέρουσα προεκλογική περίοδος που βέβαια εστιάστηκε κυρίως σε θέματα που αφορούν συγκεκριμένους τομείς, όπως είναι η οικονομία, όπως είναι το κράτος δικαίου, όπως είναι τα θέματα λειτουργίας και αποτελεσματικότητας του κράτους, ζητήματα σοβαρά που απασχόλησαν τη δημόσια σφαίρα και σίγουρα θα απασχολήσει και το εγγύς μέλλον. Κύριε Μαμουλάκη, πρώτες ώρες ο ΣΥΡΙΖΑ ταλαιπωρήθηκε από τις δηλώσεις του κύριου Κατρούγκαλου σε σχέση με την επιπρόσθετη φορολογία κατά 20% στους ελεύθερους επαγγελματίες αναφορικά με τις ασφαλιστικές εισφορές. Τα πράγματα όμως βλέπω να ημερεύουν. Ωστόσο, η Νέα Δημοκρατία το αξιοποίησε. Γιατί έπρεπε να γίνει στην παρούσα φάση αυτό? Ναι, η Νέα Δημοκρατία επιχείρησε μάλιστα διακαώς και με κάθε δυνατό τρόπο να εργαλειοποιήσει τις άστοχες, προφανώς, επίοικως χαρακτηρίζω άστοχες δηλώσεις του κύριου Κατρούγκαλου, αλλά δεν σας κρύβω κύριε Βαρδάκη ότι η αμεσότητα, το ακαριαίο της αντίδρασης από πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης και επόμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με τη δήλωση ότι όποιος παρεκκλίνει από το συμβόλαιο αλλαγής θέτει εαυτόν εκτός συλλογικής προσπάθειας, τα είπε όλα. Αυτή η ανακοίνωση ήταν τόσο σημαντική για μας, δείχνει πραγματικά την ενσυναίσθηση της ευθύνης που θα έχουμε τη Δευτέρα, αναλαμβάνοντας τις τύχες ή την επόμενη ή τη δεύτερη Κυριακή, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έγινε μια άστοχη δήλωση, θα μου πείτε, ο κ. Μητσοτάκης προδιημέρου είπε το αμίμητο, κούνησε το δάχτυλο στους συγγενείς των θανόντων και μίλησε για εργαλειοποίηση της τραγωδίας των Ντεμπών, της δικής του δηλαδή, καθ' ολοκληρωμένη ευθύνη για την τραγωδία των Ντεμπών. Είδαμε τον κύριο Σκέρτσο και το λέω γιατί το News Hub δεν πάει να είναι ένα πόρταλ το οποίο ακουμπάει τα θέματα της Κρήτης, εδράζεται στην Κρήτη και το λέω γιατί όλοι ξέρουμε και όλοι έχουμε βιώματα από τις θηριωδίες των Ναζί. Και τι είχαμε από τον κύριο Σκέρτσο, τι ακούσαμε, τι αδιανόητο και ανιστόητο ακούσαμε. Ακούσαμε ότι αποτελεί παρελθόν και το ζήτημα των αποζημιώσεων των γερμανικών και των επανορθώσεων ανάγεται στη σφαίρα του παρελθόντος και πρέπει να μιλάμε για πιο σύγχρονα πράγματα. Αυτές είναι σοβαρά άστοχες δηλώσεις, οι οποίες δυστυχώς δεν έχει πράξει τα δέοντα η Νέα Δημοκρατία γύρω από αυτό. Θα θυμίσουμε ότι ο κ. Σκέρτσος είναι το πορτ-παρόλ του κ. Μητσοτάκη, είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δηλαδή η φωνή του Πρωθυπουργού προεκλογικά, και όμως δεν τον έχει εγκαλέσει ουδής. Τώρα, νομίζω ότι το θέμα Κατρούγκαλου έληξε άμα τη εμφανίση του. Δεν υπάρχει ζήτημα, έχει ουσιαστικά θέση αυτών εκτός κόμματος, εκτός εκλογικής διαδικασίας και είναι και ένα μήνυμα. Προσέξτε, είναι και ένα μήνυμα προς το υγιές επιχειρήν αυτού του τόπου. Είναι και ένα μήνυμα προς τη μεσαία τάξη, την οποία την χρησιμοποιεί ο κ. Μητσοτάκης, την εκμεταλλεύεται, την εργαλειοποιεί τον τίτλο, αλλά δεν φροντίζει τίποτα για αυτήν. Το αντίθετο, με τους φόρους να μένουν τόσο υψηλά, όπως ο ΦΠΑ, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, και τον πληθωρισμό να καλπάζει, ουσιαστικά είναι η μεσαία τάξη αυτή που έχει βληθεί περισσότερο από κάθε άλλη κοινωνική και οικονομική ομάδα στη χώρα μας τα τελευταία 4 χρόνια. Θα πάμε στα πρακτικά αυτά θέματα που είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα για τους μεσαίους, τους μικρομεσαίους αυτήν εδώ τη χώρα. Τις τελευταίες ημέρες ακούω έτσι με ιδιαίτερη έμφαση στελέχη από το ΠΑΣΟΚ αλλά και από τον ΣΥΡΙΖΑ να ομιλούν για την δυνατότητα σε αυτές τις εκλογές να αναγεννηθεί η δημοκρατική παράταξη. Συμφωνούμε ότι πρέπει να αναγεννηθεί. Υπάρχει το πλάνο ο στόχος αυτός να γίνει πράξη, να πάρω σάρκα και οστά? Νομίζω πως ξεκάθαρα μπορεί να γίνει. Δεν είναι τυχαίες οι αναφορές στη δημόσια σφαίρα στελεχών
φυσικά του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά και του κινήματος αλλαγής που είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι τυχαίες, κάθε άλλο θα έλεγα, οι προγραμματικές κυβερνητικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ με τους 11 άξονες, οι οποίες έχουν εφαπτώμενες, δημιουργούνται εφαπτώμενες συνθήκες και με τις 12 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής. Αυτό είναι το κρίσιμο. Και πάνω σε αυτό, ξέρετε, πάνω από τα πρόσωπα, τα κόμματα και τα χρώματα μετρούν οι πολιτικές. Και από αυτόν κρίνονται οι επικείμενες ή μη συγκλήσεις. Έχουμε λοιπόν συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις, οι οποίες ακουμπούν στα προβλήματα και δίνουν λύσεις στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην κοινωνία μας. Θέματα οικονομίας πρωτίστως, θέματα αναφορικά με το κράτος δικαίου, θέματα δημοσίου ελέγχου, διαφάνειας και λοιπόν. Αυτά είναι τα κρίσιμα και πάνω σε αυτά νομίζω ότι οι προτάσεις των κομμάτων από το προοδευτικό τόξο, προεξεχούσεις βέβαια περιπτώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, είναι εξαιρετικά επίκαιρες και σημαντικές. Κύριε Μαγουράκη, αγωνιάται για την ψήφο των νέων που υπολογίζεται ότι πιάνει το νούμερο των 500.000 περίπου ατόμων, γιατί έχουμε και ένα μεγάλο ποσοστό από αναποφάσεις τους. Τι σκέφτεστε για αυτούς? Ναι, υπάρχει μια αγωνιό με ποια έννοια. Κύριε Βαρδάκη, αγωνιώ με την έννοια της αναγκαιότητας της συμμετοχής. Θέλω πραγματικά να δω τους νέους να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, να δώσουν ένα ισχυρό μήνυμα δημοκρατίας σε μια εποχή που τόσο ανάγκη το έχει. Θέλω πραγματικά δηλαδή να δω τη νέα γενιά να συμμετέχει ενεργά και δεν σας κρύβω ότι ζηλεύω. Ένα πράγμα μπορεί να ζηλεύω από αυτή την γείτονα χώρα που λέγεται Τουρκία. Την πολύ μεγάλη συμμετοχή, η οποία ξεδηλώθη, αποτυπώθηκε στις προηγούμενες εκλογές της προηγούμενης Κυριακής. Μακάρι η νέα γενιά, οι νέοι άνθρωποι που ζουν σε αυτόν τον τόπο που λέγεται Ελλάδα, να συμμετέχουν ισχυρά, να δώσουν ένα ισχυρό παρόν. Και ξέρετε, είναι αυτό που δεν επιθυμεί το καθεστώς Μητσοτάκη. Αυτό είναι που φοβάται, αυτό είναι που τρέμει ουσιαστικά η κυβερνητική παράταξη. Διότι μια μαζική συμμετοχή των νέων θα προσδώσει μια τεράστια όθηση στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν το λέω τυχαία, άλλωστε ακόμα και στη γλυκιά ήττα του 2019, ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε και κέρδισε τη Νέα Δημοκρατία στην κατηγορία των νέων ανθρώπων 17 έως 32 ετών, με 7 μονάδες που διαφορά, παρακαλώ. Αυτό το ξέρουν οι κυβερνώντες, αυτό φοβούνται και γι' αυτό πασχίζουν με κάθε δυνατό τρόπο να απομειώσουν την οποιαδήποτε συμμετοχή των νέων στην κάλπη. Μου δίνει τώρα πάσα ερώτηση να σας κάνω. Οι νέοι που σας ακούν αυτή τη συνέντευξη που κάνουμε τώρα, λένε γιατί να ψηφίσω εγώ τώρα ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Μαμουλάκη. Πέστε μου 2-3 λόγους για να σας ψηφίσουμε. Ναι, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι μια παράταξη, ίσως το νεότερο από τα μεγάλα ισχυρά κόμματα, που έχει αφήσει ξεκάθαρο αποτύπωμα. Αποτύπωμα που άπτεται της διαφάνειας, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καθαρά χέρια, το απέδειξε με την κυβερνητική φυτεία. Εκφράζει ζητήματα που αφορούν και απασχολούν τους νέους ανθρώπους όσον αφορά την διαφορετικότητα, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την συμμετοχικότητα, την κινηματικότητα και σίγουρα αυτό είναι ενάντια στην οικογενειοκρατία. Διότι ο νεποτισμός και η οικογενειοκρατία μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση, κύριε Βαρδάκη. Ο νεποτισμός και η οικογενειοκρατία χρεοκόπησαν εις διπλούν τη χώρα το 2009 με το απίστευτο έλλειμμα του 15% και το 2015 με μηδενικά και άδεια ταμεία. Η συντήρηση ενάντια στην πρόοδο και οι νέοι διαχρονικά τάσσονται υπέρ της πρόοδου, υπέρ της ελευθερίας, της έκφρασης και όχι του σκοταδισμού και του κράτους παρακολουθητή των εξελίξεων, του κράτους οτακουστή, αντί να είναι διαφανής και ξεκάθαρη η όποια δημόσια παρέμβαση. Νομίζω θέματα που απασχόλησαν διαχρονικά τους νέους και συνεχίζουν να απασχολούν βρίσκουν απόκριση, βρίσκουν απάντηση, βρίσκουν έναν καλισμό, αν θέλετε, πολιτικό, στον ΣΥΡΙΖΑ. Σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία που εκφράζει τη συντήρηση, άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι πρωτοστατεί και είναι κυρίαρχη, τολμώ να πω, στις πολύ πολύ μεγάλες ηλικίες. Είναι ένας άλλος κόσμος, μια άλλη λογική. Αλλά το κυριότερο, έχουμε ένα μεγάλο δίλημα. Που οι νέοι άνθρωποι νομίζω ότι θα απαντήσουν ξεκάθαρα την Κυριακή που μας έρχεται, σε 70 ώρες από τώρα που ανοίγουν οι κάλπες. Το δίλημα είναι τι θέλουμε. Θέλουμε να πάμε παρακάτω τη χώρα με μια δημοκρατική προσέγγιση ή θέλουμε ολιγαρχία. Θέλουμε αυτά τα 40 αθηνή που κέρδισαν δισεκατομμύρια ευρώ αυτά τα χρόνια. Και την ίδια στιγμή να πασχίζει η μέση οικογένεια να βγάλει το μήνα. Αυτή η αδικία πρέπει να σταματήσει. Αυτή η τεράστια ανισότητα που διωγγώθηκε τα τελευταία 4 χρόνια πρέπει να ανασχεθεί, να ανατραπεί, να αλλάξει ορούς.
των πραγμάτων. Και αυτό θα γίνει μόνο με μια πολιτική αλλαγή. Και σε αυτό ΣΥΡΙΖΑ συνυπογράφει. Νομίζω ότι το συμβόλαιο αλλαγής το υπόγραψε ο Αλέξης Τσίπρας με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο και θα κληθεί και ο ελληνικός λαός και ειδικά οι νέοι άνθρωποι να το υπογράψουν την Κυριακή που έρχεται. Κύριε Μαμουλάκη, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις εμένουν να μην δίνουν αυτοδύναμη κυβέρνηση την Κυριακή. Τι μέρη γενέστε εκτιμάτε από εκεί και πέρα? Καταρχάς, μια σχόλιο για τις δημοσκοπήσεις που πλέον προκαλεί θυμηθία και πρέπει να δούμε τι θα συμβεί με αυτές τις δημοσκοπικές εταιρείες την επόμενη μέρα. Το λέω αυτό διότι έχω βαρεθεί ως άνθρωπος που παρακολουθώ την πολιτική, άσχετα αν δεν συμμετείχα ενεργά μέχρι πρότινος. 2012 εις διπλούν, 2015 εις διπλούν, 2019, 5 εκλογικές διαδικασίες, εθνικές εκλογές και στις 5, και μας και στις 5 παρουσίαζαν το ΣΥΡΙΖΑ πολύ χαμηλότερα από ό,τι τελικά, πολύ χαμηλότερο ποσοστό από ό,τι αυτό που κατέλαβε εν τέλει. Και αυτό, ξέρετε, περνάνε εκλογές, ξεχνιέται, έχουν κάνει τη δουλειά τους και προχωράμε. Ναι, δεν γίνεται. Ναι. Εγώ είμαι πολιτικός μηχανικός. Αν υπογράψω μια άδεια και το σπίτι πέσει, θα απολογηθώ. Εσείς, για παράδειγμα, είστε ιατρός. Κάνετε μια εγχείρηση. Αν δεν πετύχει η εγχείρηση και έχει πρόβλημα ο ασθενής, θα απολογηθείτε. Υπάρχουν πειθαρχικά όργανα. Με τους δημοσκόπους τι θα γίνει σε αυτή τη χώρα? Πόσο θα εργαλειοποιούν, πόσο θα εκμαυλίζουν την κοινή γνώμη, πόσο θα ταπεινώνουν οποιαδήποτε αίσθηση ανατροπής και ζέσης έχει ο μέσος πολίτης για τα δεδομένα. Αυτό το πράγμα δεν έχει λογική και δεν έχει προηγούμενα στην Ευρώπη. Τώρα πάμε στην Ελλάδα. Λέτε ότι επιχειρείται χειραγώγηση του εκλογικού σώματος. Βέβαια, προφανώς, εκ του αποτελέσματος. Σας είπα, 5 συνεχόμενες εκλογικές διαδικασίες τα τελευταία 11 χρόνια. Σε όλες απέκλειναν παρασάγκας οι εκτιμήσεις για το ΣΥΡΙΖΑ από αυτό το ποσοστό που τελικά κατέλαβε. Αλλά ακούστε και το πιο σημαντικό. Εμείς τι κάναμε, θεσμικά πάντα σκεπτόμενοι. Ζητήσαμε από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, που είναι το αρμόδιο θεσμικό όργανο, να παρακολουθεί και να εγκρίνει τις δημοσκοπήσεις, να αναρτούν, ειδικά τώρα προεκλογικά που τόσο σημασία έχει, οι δημοσκοπικές εταιρείες να αναρτούν ευδιάκριτα τα ποιοτικά σταθμισμένα στοιχεία τους. Ποιον τους κάλεσαν, πότε τους κάλεσαν, τι απαντήσεις είχαν, με τα ερωτηματολόγια επιτέλους αναρτημένα. Δεν μπορεί τώρα η εκτίμηση του κάθε ομίχιος πόθος του κάθε δημοσκόπου, που μάλιστα μερικοί εξ αυτών ξεκάθαρα έχουν και αγοραίες σχέσεις με το Μέγαρο Μαξίμου, δούνε και λαβίν τιμολόγια χωματουργικών εργασιών, 300.000 ευρώ πηγαίνουν και έρχονται. Δεν μπορεί να συνεχίζουν με αυτή τη στάση χωρίς να απολογούνται ή τουλάχιστον μέχρι να θεωρήσουμε αξιόπιστοι, γιατί η λέξη κλειδί εδώ είναι η αξιοπιστία, μέχρι να θεωρήσουμε αξιόπιστες τις μετρήσεις, θα πρέπει να αναρτούν τα στοιχεία τα αληθινά, αυτά που οφείλουν να κάνουν. Αν όχι, τότε θα παραμείνουν αναξιόπιστες. Βέβαια, υπάρχει μια πολύ σοβαρή και αξιόπιστη δημοσκόπηση. Είναι αυτή που θα γίνει σε 70 ώρες από σήμερα, που θα είναι η κάλπη. Και εκεί θα κριθεί ο καθής. Αλλά τη Δευτέρα, το τονίζω αυτό, τη Δευτέρα κάποιοι από τους δημοσκόπους θα πρέπει να απολογηθούν. Εδώ ήδη στην Τουρκία μαθαίνω ότι τα τελευταία 24 ώρα υπάρχει μια τεράστια συζήτηση για τις δημοσκοπικές εταιρείες, όπως συνέβη και με την Κύπρο, όπως συμβαίνει πολύ συχνά τελευταία στην Ευρώπη. Και δημιουργούνται θεσμικά πλαίσια για να μπορέσουν να απολογηθούν επιτέλους. Δεν μπορεί να μένουν στο αλόβητο να παρουσιάζουν ό,τι θέλουν από αυτούς που παραγγέλνουν τα ποσοστά. Το λέω εν πλήρη γνώση των λεγόμενων μου. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Για το καλό της δημοκρατίας. Σήμερα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αύριο θα είναι ένα άλλο κόμμα. Όμως η δημοσκοπική προσέγγιση πρέπει να είναι αξιόπιστη. Και ένα τελευταίο στοιχείο, και είναι τροφή για σκέψη για τους ακροατές μας. 7 στους 10 ερωτώμενους δεν απαντούν, κύριε Βαρδάκη. Και ξέρουμε βάσει βιβλιογραφίας ότι αυτοί που ερωτούνται είναι συνήθως που δεν απαντούν στις ερωτήσεις, είναι αντικυβερνητικοί. Πόσο λοιπόν αξιόπιστη θεωρείται μια δημοσκόπηση στην οποία απαντούν 3 στους 10? Δεν απαντούν και οι νέοι, οι οποίοι δεν σηκώνουν και σταθερό τηλέφωνο. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε επίσης. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Να σας ρωτήσω κάτι τώρα, ανθρώπινα θέλω λίγο, τελευταία ερώτηση, ολοκληρώνοντας τη συνέντευξη αυτή. Οργώσατε τον νομό Ηρακλείου. Ήρθατε σε επαφή με ανθρώπους, με ψηφοφόρους σας, με πολίτες που δεν γνωρίζετε τι κόμμα θα ψηφίσουν την Κυριακή. Μιλήσατε μαζί τους. Τι ήταν αυτό που σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση? Τι σας μετέφεραν, τι ανησυχία σας είπαν, τι σας ζήτησαν ότι πρέπει να γίνει τη Δευτέρα? Αυτό το οποίο είχα ως κοινή προσλαμβάνουσα, κύριε Βαρδάκη, σε όλες τις περιοδίες στην ενδοχώρα του νομού, αλλά και στην πόλη του Ηρακλείου με τους ανθρώπους τους οποίους συνάντησα και συνομίλησα, ήταν ένα και ξεκάθαρο, ήταν κυρίαρχο. Πλην κάποιων φυσικά εξαιρέσεων, ήταν κυρίαρχη η αναγκαιότητα να επικρατήσει η δικαιοσύνη παντού.
η δικαιοσύνη, όχι μόνο δικαιοσύνη στην οικονομία, όχι μόνο δικαιοσύνη στην κοινωνία, όχι μόνο δικαιοσύνη στη δικαιοσύνη, το τονίζω και αυτό, διότι έχουμε το αδιανόητο σκάνδαλο των υποκλοπών που 8 μήνες ταλανίζει τον τόπο και διαστησίρει τη χώρα και δεν έχουμε ακόμα τη στοιχειώδη απάντηση. Όχι μόνο δικαιοσύνη σε όλα τα επίπεδα του δημοσίου βίου. Ξέρετε, την αδικία δεν την αντέχει ούτε ο αριστερός, ούτε ο δεξιός, ούτε ο κεντρός. Αυτή λοιπόν την πάταξη της αδικίας επιθυμεί ο κόσμος και μάλιστα νομίζω ότι ενστερνίζεται το σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ περί δικαιοσύνης παντού και ένα μεγάλο ως εδώ. Φτάνει πια. Αυτό το αλαζονικό κράτος, το υποτιθέμενα επιτελικό και βαθύτατα διεφθαρμένο και αδιαφανές, απαιτήθηκε με τις απευθείας αναθέσεις που κατασπαταλήθηκαν δημόσιοι πόροι χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία, αυτό πρέπει να σταματήσει. Είναι το μοντέλο που μας χρεοκόπησε στο παρελθόν. Και όχι μόνο, νομίζω και μια ακόμα χειρότερη έκδοσή του. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι ξεκάθαρο. Το μήνυμα δηλαδή το πήρα από την Κρήτη. Θα μου πείτε, η Κρήτη ξέρει τους Μητσοτάκηδες. Η Κρήτη ξέρει αυτή την οικογένεια και γι' αυτό και έχει και αυτή τη στάση το 2019. Αλλά νομίζω ότι αυτό πλέον το μήνυμα και η αίσθηση επικρατεί και στην υπόλοιπη χώρα. Η Αυγή χαρακτήρισε ως ιστορική τη συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα στο Ηράκλειο. Ναι, ήταν. Δεν σας κρύβω ότι εχθές ζήσαμε πραγματικά συγκλονιστικές στιγμές. Πλήθος κόσμου με παλμό, με αίσθηση και ενσυναίσθηση αλλαγής βρέθηκε στο Ηράκλειο και νομίζω ότι και η σύγκριση επίσης είναι αμήλικτη με τον κύριο Μητσοτάκη. Ένας ενενεργεία πρωθυπουργός, ο οποίος άκουσον έθαψε μία συγκέντρωσή του στον πυθμένα τη στάφρο των ενετικών τυχών. Αυτό συνέβη. Σε ένα κυποθέατρο χαμηλής χωρητικότητας μερικών εκατοντάδων θέσεων για να τέσσερις μέρες πριν τις εκλογές για να παρουσιάσει τι. Κρυπτόμενος εισήλθε στο Μέγαρο Μαξίμου, κρυπτόμενος απέρχεται. Και από ό,τι μαθαίνω, και για πρώτη φορά στην ιστορία αυτού του τόπου, τουλάχιστον με τα πολιτευτικά, στο Σύνταγμα δεν θα τολμήσει να εμφανιστεί. Πρωθυπουργός της χώρας, αυτό είναι αδιανόητο. Την Παρασκευή δεν θα γίνει προεκλογική συγκέντρωση του κ. Μητσοτάκη στο Σύνταγμα, θα γίνει στο Θυσίο, παρακαλώ, σε ένα μικρό πεζόδρομο ονόματι Αποστόλου Παύλου. Αυτό νομίζω ότι λέει πάρα πολλά για τους γνωρίζοντες και τους παρικούντες της Ιερουσαλήμ. Στην Ιερουσαλήμ. Καταλαβαίνω ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να σταθεί στη δημόσια σφαίρα. Όχι μόνο θεωρητικά, αλλά και πρακτικά από ό,τι φαίνεται. Τώρα βέβαια θα κρίνει και ο κόσμος. Και θα δούμε και τι θα γίνει την Κυριακή. Αλλά η εικόνα και τα γεγονότα είναι εδώ, κύριε Πεισματάρικα. Κύριε Μαμουλάκη, σας ευχαριστώ θερμότατα για αυτή τη συνέντευξη και εύχομαι καλή επιτυχία την Κυριακή και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαρδάκη, για το βήμα που μου δίνετε για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ και το News Hub για τη φιλοξενία. Και αυτό που μόνο έχω εν τέλει να αναφέρω είναι ένα κάλεσμα για συμμετοχή σε όλο τον κόσμο. Αυτή η συμμετοχή είναι και το ισχυρότερο και καθαρότερο μήνυμα δημοκρατίας.